Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προηγούμενα 4 χρόνια, παρά τις δυσκολίες και τις ασφικτικά οικονομικές πιέσεις, καταφέραμε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσουμε ανοιχτούς τους ορίζοντες της κοινωνίας και μπορέσαμε με την έξοδο από τα μνημόνια να διαμορφώσουμε προϋποθέσεις για την προοπτική ώστε αυτός ο τόπος να δημιουργήσει και να προχωρήσει με κοινωνική δικαιοσύνη στην πρόοδο και την ανάπτυξη. Σήμερα λοιπόν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να έχουμε την αρχή μιας θετικής πορείας και μια ευνοϊκή πολιτική για το λαό μας. Με τον προϋπολογισμό όμως που κατατίθεται σήμερα υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Αντί για δίκαιη ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στην κατάρρευση της δυνατότητας του κράτους να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις για παιδεία, υγεία και κοινωνική προστασία. Στα λόγια, ο προϋπολογισμός αυτός λένε πως θα φέρει την ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα όμως, όχι μόνο δεν θα οδηγήσει στην πραγματική ανάπτυξη, αλλά θα ανατροφοδοτήσει τις παθογένειες που μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση. Γνωστή και παλιά η συνταγή. Προς όφελος όχι των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, αλλά προς όφελος ενός νεφελώδους ως προς τα όρια ιδιωτικού τομέα και μάλιστα μεγάλων οικονομικά συμφερόντων. Η συνταγή θα οδηγήσει στην συρρίκνωση των ατομικών και οικογενειακών εισοδημάτων για την μεγάλη πλειοψηφία και θα υπονομεύσει και την κοινωνική συνοχή. Όταν θα πέσει η αυλαία του θεάτρου, της προπαγάνδας και της επικοινωνίας, ο καθένας θα μπορέσει να δει τα εξής πράξη. Καταρχήν, καμία συζήτηση για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που ήταν η προεκλογική σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Κανένας λόγος για ανάπτυξη 4% και πλέον πάμε στο αμφισβητούμενο και από την Κομισιόν, το Δουνουτού και τον ΟΟΣΑ 2,8% και αν θα το πετύχουμε. Θα δούμε την συνέχιση χωρίς καμία μείωση της προκαταβολής φόρου παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες. Θα δούμε ξανά την εισφορά αλληλεγγύης χωρίς υλοποίηση των δεσμεύσεων προεκλογικά για την κατάργησή της. Θα δούμε 600 εκατομμύρια ευρώ υπέρ του 2,5% των επιχειρήσεων της χώρας από τη μείωση των φόρων. Θα δούμε την μεγάλη ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων κατά 17 ευρώ. Θα δούμε την αύξηση του έμφυα μέσω των αντικειμενικών αξιών. Την μείωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα πει ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής που κατά τα άλλα λένε ότι θα συμβάλλει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, θα έχουμε μείωση των προνοιακών επιδομάτων των ΑΜΕΑ κατά 173 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση των οικογενειακών κατά 139 εκατομμύρια. Μείωση του επιδόματος ενοικίου κατά 53 εκατομμύρια. Παρόλα αυτά όμως, έχετε μία ικανότητα. Μπορείτε να κάνετε το μαύρο άσπρο για να παραπληροφορήσετε τους πολίτες. Το πρωί λοιπόν, στην εκπομπή μαζί το Σαββατοκύριακο της ΕΤΕΝΑ, η Υφυπουργός Εργασίας κυρία Μιχαηλίδου έλεγε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την μείωση των επιδομάτων. Δεν σας είπα όμως, και αυτό έπρεπε να το τονίσω και το προηγούμενο διάστημα, ότι εμείς θα δώσουμε το επίδομα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,
δεν είναι μεγάλο, γύρω στα 300 ευρώ, που είχε κόψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και για να το εμπεδώσουν οι τηλεθεατές, το είπε δύο φορές. Το είχε κόψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να ενημερώσουμε λοιπόν στην κυρία Υφυπουργό ότι ή ψέματα λέει ή ανίδεη είναι, γιατί το επίδομα αυτό δεν κόπηκε ποτέ και μάλιστα δεν ήταν 300 ευρώ, αλλά έφτανε μέχρι 600. Στον προϋπολογισμό λοιπόν αυτό, παρά την παραπληροφόρησή σας, θα δούμε μείωση για τις δαπάνες για το φαρμακευτικό υλικό. Μείωση για τις δαπάνες για τα συγγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης που προσπαθήσατε να μας το παρουσιάσετε ως αύξηση. Όταν από τα 695 ευρώ που μπορούσανε και παίρνανε οι πολίτες με την δική μας διακυβέρνηση, τώρα πρέπει να είσαι έγγαμος με 4 παιδιά, πρέπει να πάρεις όλη την ποσότητα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, μετά δεν υπάρχει χειμώνας, γιατί κατά τον κύριο Κικίλια 2 μήνες είναι ο χειμώνας στην Ελλάδα, για να πάρεις 350 ευρώ. Από την άλλη, σε αυτόν τον προϋπολογισμό, δεν υπάρχει λόγος για καμία συζήτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ήσασταν ή δεν ήσασταν, κύριοι, εσείς που λέγατε ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξάνεται ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης σε διπλάσιο ποσοστό. 2,8 δεν υπολογίζεται. Πού είναι λοιπόν η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,6%. Αυτή λοιπόν είναι η αξία της απασχόλησης για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μείωση στον προϋπολογισμό, τελειώνω σε 30 δευτερόλεπτα κυρία Πρόεδρε. Έχουμε μείωση στον προϋπολογισμό για τα προγράμματα του ΟΕΔ. Η ανάπτυξη λέει θα έρθει μέσα από την οικοδομή. Αναστέλουμε το ΦΠΑ στην οικοδομή και αυτό προφανώς αφορά την δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη κατοικία και όχι την πλειοψηφία του ελληνικού λαού που ούτως ή άλλως στην πρώτη κατοικία δεν είχε μείωση. Πίσω λοιπόν ολοταχώς στον φαύλο κύκλο της λιτότητας. Στον φαύλο κύκλο του παλιού που ντύθηκε με νέα ρούχα. Γιατί είπαμε, και η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια, ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία η επικοινωνία και όχι η ουσία. Υπερφύαλες λοιπόν υποσχέσεις που παραπλάνησαν τον κόσμο. Στην πράξη δεν θα έχουμε μόνο συρρήκνωση προσδοκιών, αλλά και τη συρρήκνωση της ίδιας μας της κοινωνικής υπόστασης. Καταψηφίζουμε αυτόν τον προϋπολογισμό, γιατί αναφέρεται για τους λίγους και για τους εκλεκτούς. Αυτό είναι το σχέδιο της δεξιάς. Αυτό όμως δυστυχώς είναι το σχέδιο της παλιάς Ελλάδας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Το λόγο τώρα έχει...